Είναι ένα έργο που περιμέναμε να εκτελεστεί εδώ και πολύ καιρό και πραγματικά είναι μια διαδικασία η οποία αποτυπώνει πάνω σε ένα layer, σε ένα χάρτη δηλαδή, όλες τις εκτάσεις οι οποίες εκτάσεις έχουν δασικό ενδιαφέρον. Αυτό που μέχρι σήμερα γινόταν με πράξεις χαρακτηρισμού κάθε φορά που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε τμήμα γης για να κάνουμε μια εργασία, αυτό αποτυπώνεται τη δεδομένη στιγμή σε ένα από την αρχή χάρτη, τον οποίο θα μπορεί να γνωρίζει ο πολίτης, ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει οποιοδήποτε κομμάτι γης στο μέλλον. Μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα έργα τα οποία θα δώσουν αναπτυξιακή πνοή όταν ολοκληρωθεί. Βέβαια, όταν όμως φτάσουμε σε ένα επίπεδο να έχουν οριστικοποιηθεί οι χάρτες και να έχουν δικαιωθεί όλοι όσοι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αυτό το σύστημα βρίσκουν εμπλοκομή. Ποιους επηρεάζουν, ποιους αφορούν οι δασικοί χάρτες? Οι δασικοί χάρτες αφορούν όλους όσους είναι ιδιοκτήτες γης σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το νησί μας, για οποιοδήποτε σημείο του νησιού μας, είτε τους ιδιοκτήτες γης. Βέβαια, επηρεάζει και αυτούς οι οποίοι ενοικιάζουν τις εκτάσεις αυτές όσο αφορά το κομμάτι που έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις, αλλά βασικός συντελεστής δικαιοπρακτικά που έχει την δυνατότητα να προβεί σε οποιασδήποτε διερευνητικές ή οποιασδήποτε τροποποιήσεις, αιτήματα τροποποίησης πάνω σε αυτούς τους χάρτες είναι ο κάθε ιδιοκτήτης γης. Τι προβλήματα είναι εκείνα που έχουν προκύψει με τους δασικούς χάρτες? Προβλήματα δεν θα πω με την έννοια της λέξης του προβλήματος, αλλά είναι ένα τεχνικό έργο. Σε αυτό το τεχνικό έργο έχουν αποτυπωθεί με αεροφωτογραφίες οι οποίες πάρθηκαν το 1946 με 47 από όλη τη χώρα, από την τότε αεροπορική στρατιωτική λογική των Άγγλων, και με βάση αυτές τις αεροφωτογραφίες και την εξέλιξη των δασικών εκτάσεων πάνω στο χρόνο, στο πέρασμα του χρόνου, δημιουργήθηκε με βάση εκείνο και τη σημερινή κατάσταση ένα τεχνικό έργο στο οποίο αποτυπώνει ποιες εκτάσεις είναι δασικές, ποιες είναι χορτοβλιβαδικές και ποιες είναι για άλλη χρήση. Επειδή τα προβλήματα δεν τα ολοκληρώσαμε, στα τρία βασικά μεγάλα προβλήματα που παρατηρούνται στο νησί μας είναι ότι λόγω του ειδικού καθεστώτος το οποίο υπάρχει στις νέες χώρες και ειδικότερα στη Λέσβο όσο αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις εκτάσεις γης οι οποίες πατροπαράδοτα ακόμα και μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κρατάνε το ιδιόκτητό τους χαρακτήρα, κάτι που δεν παρατηρείται στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει τόσο με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, γιατί και τα χορτολίβαδα και τα φρυγανικά, τα οποία αποτελούν μέρος των δασικών διεκδικήσεων, όσο και οι περιοχές οι οποίες κρίθηκαν αναδασωτές από την διαδικασία την εκάστοτε που είχαμε όταν είχαμε πυρκαγιές στον τόπο. Μέσα στα κτήματα αυτά παρατηρούμε και κάποιες άλλες μορφές προβλημάτων, όπως είναι κάποιες πράξεις χαρακτηρισμού, κάποιες δικαστικές αποφάσεις που θεωρητικά δεν έχουν αποτυπωθεί πάνω στους χάρτες αυτούς σε αυτό το τεχνικό έργο που έγινε μέχρι σήμερα. Άρα τρία βασικά προβλήματα και προβλήματα τα οποία προέκυψαν με την αλλαγή χρήσης μετά το 1948 μέχρι σήμερα σε κάποιες εκτάσεις που ναι μεν τότε κρινόταν δασικές ή χορτολιβαδικές και έχουν μετατραπεί σήμερα σε αγρούς. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στο νησί. Ειδικότερα η διαδικασία των χορτολιβαδικών και η διαδικασία των εκτάσεων οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτές, ενώ στην πραγματικότητα
ήταν ιδιόκτητες υλοκομικές εκτάσεις, παραμένει και δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο επιζητά αυτή τη στιγμή λύση. Και η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι μόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο, γιατί το έργο όλο αυτό είναι ουσιαστικά ένα έργο του Εθνικού Κτηματολογίου. Ποιες είναι αυτές οι ενέργειες? Οι ενέργειες είναι συγκεκριμένες. Κάθε ιδιοκτήτης ο οποίος διαφωνεί με την αποτύπωση αυτή όπως έχει γίνει σήμερα, πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικά αντιρρήσεων όσο αφορά για τις εκτάσεις τις οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Αυτά τα δικαιολογητικά ποια είναι? Σε κάθε περίπτωση δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει μια λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να απευθυνθεί ο κάθε ένας ο οποίος έχει πρόβλημα σε ειδικούς, οι οποίοι είναι πολλοί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα μπορούν να δημιουργήσουν φάκελο αντιρρήσεων, το οποίο πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου και ως φυσικός φάκελος στις κατατόπους δασικές υπηρεσίες. Εδώ δημιουργείται ακόμα ένα επιπλέον, ας το πω εντός εισαγωγικών, πρόβλημα. Είναι ότι η κάθε αίτηση αντίρρησης πρέπει να συνοδεύεται και από ένα παράβολο, το οποίο για κάποιες εκτάσεις, όταν οι εκτάσεις είναι μεγάλες, είναι και πολύ πολύ μεγάλο για τις μεγάλο σε αξία για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος. Με ένα απλό παράδειγμα, κάποιος ο οποίος θα πρέπει να κάνει αντιρρήσεις επί δύο εκτάσεων βοσκοτόπων, τις οποίες κατέχει παραδείγματος χάρη στην δυτική πλευρά της Λέσβου και είναι από 250-300 στρέμματα και πάνω, γιατί τέτοιες είναι εκτάσεις για τις οποίες συζητούμε, ειδικά οι χορτολιβαδικές, η υποβολή αντιρρήσεων του θα έχει ένα κόστος το οποίο για κάθε κτήμα θα φτάνει μέχρι και τα 3.300 ευρώ όσο αφορά τα παράβολα, χωριά το πόσα χρήματα θα χρειαστεί για να δημιουργήσει το φάκελο. Αυτό κατά πόσο είναι εφικτό, δηλαδή κάποιος που είναι αγρότης να δώσει 3.000 ευρώ για όλη αυτή την... Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Δεν είμαστε η πρώτη περιοχή που εφαρμόζεται το εθνικό κτηματολόγιο, εφαρμόζεται δασικούς χάρτες και αντιρρήσεις. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες απαλλάσσεται των παραβόλων. Αν παραδείγματος χάρη κατέχω μία έκταση, η οποία έκταση προήλθε σε μένα από ανταλλάξιμη ιδιοκτησία, αυτό θεωρείται ως πρόδειλο σφάλμα και ουσιαστικά μπορώ να καταθέσω αντιρρήσεις χωρίς να πληρώσω κάποια παράβολα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά τη δεδομένη στιγμή η διαμορφωθήσα κατάσταση και κάποιες διαδικασίες που έγιναν έναντι κάποιων προνομίων που έδιναν κάποιες αποφάσεις υπουργών που έχουν καταρριφθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας, δημιουργούν μια εικόνα αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολη για το νησί μας. Στις περιπτώσεις αυτές θα δούμε πολλούς εμπλεκόμενους παραγωγούς, θα δούμε πολλούς εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα πρέπει όχι μονάχα να υποβάλουν αντιρρήσεις, αλλά να δημιουργήσουν και τις υλικοτεχνικές υποδομές ώστε μεθαύριο το Εθνικό Κτηματολόγιο, γιατί οι δασικοί χάρτες δεν είναι υπεύθυνοι για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι υπεύθυνοι το Εθνικό Κτηματολόγιο, οι αιτήσεις που έχουν υποβάλει στο Εθνικό Κτηματολόγιο να έχουν και την δυνατότητα να οριστικοποιηθούν. Γιατί πάντοτε πρέπει να γίνει γνωστό ότι υπάρχει μια συσχέτιση των εκτάσεων, των δασικών εκτάσεων, των δασικών χαρτών με τις ιδιοκτησίες όπως αυτές θα αποτυπωθούν με τις πράξεις οι οποίες θα κάνει το Εθνικό Κτηματολόγιο για το κομμάτι της ιδιοκτησίας όμως από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
Είναι λίγο περίπλοκα συνδεδεμένα τα δύο αυτά έργα, το Εθνικό Κτηματολόγιο και, και η Δασική Χάρτη, το οποίο το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αν για κάποιον ο οποίος εμπίπτει σε δασικές εκτάσεις δεν υποβάλλει αντιρρήσεις. Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι ενστάσεις? Υπάρχει χρονικό περιθώριο 105 ημερών από την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί ότι ξεκινάνε οι αντιρρήσεις στην περιοχή μας. Η ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα μπορούμε να υποβάλουμε αντιρρήσεις ήταν η 12 Φεβρουαρίου και η προθεσμία λήγη στις 27 Μαΐου του 2021 για τους κατοίκους εσωτερικού. Για τους κατοίκους εξωτερικού δίνεται μια ακόμη επιπλέον προθεσμία και είναι η 16 Ιουνίου του 2021. Βέβαια, εδώ μπορώ να πω ότι γίνονται κάποιες συνέργειες ώστε κάποια πράγματα τα οποία παρατηρήθηκαν να μην βάλουν σε ταλαιπωρία τον κόσμο. Έχουν γίνει υπερωτήσεις και από τους βουλευτές του νομού όσο αφορά τις ιδιορυθμίες που έχουν στη Λέσβο, γιατί το γενικό νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα δάση είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο προήλθε και κάτω από συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες δύσκολα μπορούν να ανατραπούν. Αλλά όσο αφορά το τεχνικό κομμάτι και όσο αφορά το θέμα των παραβόλων και όσο αφορά το θέμα των προφανών λαθών τα οποία παρατηρούνται επί των δασικών χαρτών, να βρουν μια λύση προτού μπει η διαδικασία των αντιρρήσεων στο αποκορύφωμά της. Γιατί τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή και περισσότεροι ίσως δεν έχουν καταλάβει ποια κτήματά τους εμπλέκονται με τους δασικούς χάρτες. Πώς επηρεάζονται οι επιδοτήσεις? Για τη χρονιά, τη φετινή, ίσως δεν θα καταλάβουμε τίποτα, γιατί είμαστε στο στάδιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών και δεν έχουμε φτάσει στο στάδιο της ολοκλήρωσης του έργου. Όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, οι εκτάσεις αυτές οι οποίες θα χαρακτηριστούν δασικές και εμπίπτουν στην διαδικασία της ολοκλήρωσης του layer αυτού, είπαμε του χάρτη αυτού, αυτός ο χάρτης έρχεται και κουμπώνει πάνω στο χάρτη των επιδοτήσεων. Όποιες εκτάσεις θα οριστικοποιηθούν ότι αποτελούν δασικές εκτάσεις, αποκλείονται από των επιδοτήσεων εκ των προτέρων. Δηλαδή, όσοι παραγωγοί έχουν τέτοια εμπλεκόμενα κτήματα, είτε γιατί αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης της οποίας έχει από την διαδικασία της επιλεξιμότητας που λέμε στις επιδοτήσεις, είτε γιατί αλλάζει ακόμα και το ιδιοκτησιακό σύστημα κατοχής της έκτασης, γιατί οι επιδοτήσεις δίνονται με δύο βασικούς παραμέτρους. Πρώτα, ότι έχουμε ιδιόκτητη την, ή ενοικιασμένη την έκταση νόμιμα κατεχόμενη, και δεύτερον ότι η έκταση αυτή είναι για γεωργική χρήση. Η αλλαγή της χρήσης σε δασική μπορεί να μην αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, να παραμένει το ίδιο, αλλά η αλλαγή χρήσης αμέσως δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε διαχειριστή επιδοτήσεων και στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι ο ΠΚΠ να κόψει αυτές τις εκτάσεις από το σύστημα των επιδοτήσεων. Σε περιοχές οι οποίες έχουν τελεσιδικήσει οι χάρτες του δασικού, οι δασικοί χάρτες, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί παραγωγοί για τις εκτάσεις αυτές που δίνονταν τα προηγούμενα χρόνια έχουν χάσει τις επιδοτήσεις. Υπήρχε μια διαδικασία για την οποία είχαν εξαιρεθεί και είπαμε είναι αυτή που κατέπεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή να το δει, ότι για τις εκτάσεις αυτές πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα διόρθωσης ή όχι διόρθωσης, εντός εισαγωγικών διόρθωσης της λογικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να χαρακτηριστούν αυτές οι εκτάσεις τουλάχιστον ως καλλιεργήσιμες ή ως χρήση, για χρήση γεωργική για τα επόμενα χρόνια. Αν δεν γίνει αυτό,
παρατηρώ ότι θα έχουμε κάποιες εκτάσεις βοσκοτόπων οι οποίες θα φύγουν έξω από το παιχνίδι που λέγονται επιδοτήσεις, θα έρθουν και σε σύγκρουση και με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα είναι αναγκασμένη να κάνει η περιφέρεια για την επόμενη, μέσα στην επόμενη διετία, και ουσιαστικά θα υπάρχει ένα ειδικότερο επιπλέον πρόβλημα στην νησιωτική χώρα από την χρήση γεωργικών εκτάσεων. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι που είναι κουτσουρεμένες οι εκτάσεις στα νησιά όσο αφορά τη γεωργική τους δραστηριότητα. Αν θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία και δεν βρούμε λύση επί αυτής της διαδικασίας, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα όσο αφορά περισσότερο με την κτηνοτροφία του νησιού και μετέπειτα με την υλοκομεία. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το δούμε να εστιάζεται στην κτηνοτροφία του νησιού. Ίσως το πιο δυναμικό κομμάτι οικονομίας αγροτικής που έχουμε αυτή τη στιγμή.